Το να είσαι οδηγός αγώνων είναι απλά δύο λέξεις. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα πρέπει να έχεις τέλεια φυσική κατάσταση, να ακολουθείς τη σωστή διατροφή, να εξασκείσαι καθημερινά και να μην κάνεις υπερβολές. Και αν ακούγεται παράξενο, οι επαγγελματίες οδηγοί, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες συνθήκες ενός αγώνα, θα πρέπει να ακολουθούν βασικούς κανόνες. Συναντήσαμε έναν από τους ελάχιστους οδηγούς στην Ελλάδα, με εμπειρία από παγκόσμιο πρωτάθλημα, τον Σταμάτη Κατσίμη, για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι χρειάζεται. Ο Σταμάτης Κατσίμης έχει λάβει μέρος σε πολλά πρωταθλήματα, ελληνικά και ξένα, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του πριν από χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μονοθεσίων Super League Formula. Βασίλη, ξεκινάμε την ημέρα μας σίγουρα με τρέξιμο. Σίγουρα ακολουθούν και βάρη στην συνέχεια της ημέρας, αλλά οι κυριότερες λειτουργίες για έναν οδηγό αγώνων όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στο μονοθέσιο να κάνει προπόνηση είναι το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι. Πόσα χιλιόμετρα περιλαμβάνει η προπόνηση όσον αφορά το τρέξιμο και όσον αφορά και το ποδήλατο? Εξαρτάται την περίοδο που θα βρεθούμε. Αν είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, είναι αρκετά τα χιλιόμετρα. Μιλάμε περίπου με 15 με 20 χιλιόμετρα την ημέρα τρέξιμο και καμιά πενταριά ποδήλατο. Να αλλάξει mountain ή street, οτιδήποτε έχει να κάνει. Και κολύμπι ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα μας πει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να ακολουθείς κάποιο πρόγραμμα διατροφής? Σίγουρα, πρέπει να είναι όλα ισορροπημένα τα πράγματα. Κυρίως τα λιπαρά τα προσέχουμε και να έχουμε ισορροπημένη διατροφή όσο έχει να κάνει σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Δηλαδή να είναι περίπου ισομερή τα γεύματα. Αρκετά γεύματα την ημέρα, μικρά. Για πες μου, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων, δηλαδή να το δούμε να τρέχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα αν έχει και τη δυνατότητα να διαπρέπει? Κοίτα να δεις, Βασίλη, επειδή ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάπως ιδιαίτερος και έχει να κάνει πάντα με το τι εταιρείες ή ποια χώρα θα σε υποστηρίζει από πίσω, εγώ στην καριέρα μου έχω δει αρκετά παραδείγματα ξένων οδηγών, Βραζιλιάνους, Γερμανούς, Ιταλούς. Έχω βρεθεί με αρκετές εθνικότητες και έχουν διαφορετική υποστήριξη από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο βαθμό να γίνει κάποιος επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Από εκεί και πέρα χρειάζεσαι οπωσδήποτε μια εταιρεία να σε υποστηρίζει και να πιστεύει σε σένα και ανθρώπους ειδικότερα. Είσαι από τους λίγους Έλληνες, μπορούμε να τους μετρήσουμε και στα δάχτυλα του ενός χεριού, που έχουν τρέξει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθεσίων, πριν από μερικά χρόνια, όπου σε αυτό έτρεχαν ομάδες. Mm-hmm. Στη δικιά σου την περίπτωση ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Super League Formula. Ναι. Πώς έγινε και βρέθηκε σε αυτό το θεσμό και μίλησε μου λίγο για την εμπειρία σου? Ήταν δική μου πρωτοβουλία, ήρθα σε επαφή με την ομάδα την αγωνιστική και μετέπειτα με τον Ολυμπιακό. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν, ας το πούμε, ευνοϊκό σε θέματα κόστους και τέτοια και μπόρεσα να το κάνω με ελάχιστη προσωπική καταβολή από μένα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν μακράν ο μεγαλύτερος θεσμός που έχω βρεθεί. Έχουμε πολλά χρόνια ακόμα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από μία πίστα, να βρεθούμε σε όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πιστεύεις ότι οι αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ότι μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο ή σε μια μοτοσυκλέτα ή σε ένα κάρτι, απλά πατάς τέρμα τον γκάζι, ή οι αγώνες σου προσφέρουν και μια παιδεία την οποία σαν Έλληνες το ξέρεις ότι δεν την έχουμε όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι? Σίγουρα. Όταν είσαι σε ένα αντικείμενο και εξοικειώνεις όσο περισσότερο γίνεται, σίγουρα και στον δρόμο θα είσαι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής για τους άλλους. Από εκεί και πέρα, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει να κάνει με το να έχεις ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανταγωνιστικό, αλλά αν είσαι υγιής χαρακτήρας να έχεις και μια ευγενή άμυλα, με την αποτέλεσμα ότι δεν χρειάζεται να τρακάρεις παράδειγμα ή να θέσεις κάποιον άλλο αντίπαλο εκτός για να προβληθείς ο ίδιος. Όπως παραδείγματα με το Σένα που είχε σταματήσει για να δει αν κάποιος άλλος οδηγός είχε πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε, σε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι αν και θέλουμε πολλά βήματα ακόμα, έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά. Για ποιο λόγο να ασχοληθεί ένας μικρός οδηγός ή μία μικρή οδηγός με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Για μένα προσωπικά είναι ότι τέτοια αίσθηση δεν μπορεί να βρει σε άλλο άθλημα. Στο παρελθόν έχω δοκιμάσει ποδόσφαιρο, σαν παιδί και εγώ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διάφορα αυτά.
Μόλις οδήγησα ένα κάρτ, Βασίλη, θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα τελειώσαν όλα. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει και το κάνει τόσο ξεχωριστό? Είναι μεγάλη αδρεναλίνη, αλλά και είναι πολύ πιο ασφαλή και από ό,τι στον δρόμο. Έχουν αυτή την αίσθηση ότι άμα ασχοληθούν τα παιδιά τους με το μηχανοκίνητο αυτού του κάρτ, αυτό το άθλημα είναι επικίνδυνο. Σίγουρα έχουν την αίσθηση, για μένα λανθασμένη. Αυτοί οι οποίοι έρχονται κοντά στο χώρο μας νομίζω ότι βλέπουν ότι κακώς υπήρχε τέτοια ανησυχία και οι κίνδυνοι που είναι στην καθημερινότητα είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι στις πίστες.